Στερεοφωνικά. Για συνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί. Και η εκπομπή «Διασυνδεθείτε» είναι σήμερα Παρασκευή κοντά μας. Και μαζί μας είναι φυσικά και ο Δημήτρης ο Τσιτσής. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και εκείνα καλά. Όλοι τι θα πούμε σε αυτή την εκπομπή είναι ανατυπωμένα ήδη στο site μας carin.youth.gr και επιχειρήτε.youth.gr από όπου αντλούμε τις πληροφορίες. Πάμε πρώτα στην απασχόληση και να δούμε θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Μέχρι σήμερα είναι ανοιχτή η προκήρυξη για 9 άτομα στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης. Αφορά από φοιτητές γυμνασίου, λυκείου και ΙΕΚ. Έχουμε ανοιχτή θέση 31 άτομα ορισμένου χρόνου στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Μέχρι σήμερα είναι η ημερομηνία καταληκτική και αφορά άτομα από φοιτητές γυμνασίου, από φοιτητές λυκείου και με δίπλωμα ΙΕΚ. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έχει προκήρυξη για 130 υγειοπόνους που αφορά διάφορες περιοχές, αφορούν διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τη δικιά μας περιοχή. Μέχρι τις 23 Μαΐου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Η Θάσος Δημοτική ΑΕ έχει προκήρυξη για 46 άτομα ορισμένου χρόνου και αφορά άτομα που έχουν αποφοιτήσει από γυμνάσιο, λύκειο ή έχουν δίπλωμα ΙΕΚ. Μέχρι τις 27 Μαΐου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για το σκληρότημα του Νέστου έχει προκήρυξη για 12 άτομα. Μέχρι τις 30 Μαΐου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη και αφορά και από φοιτητούς γυμνασίου, από φοιτητούς λυκείου και δίπλωμα ΙΕΚ και από τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε επιστήμες μηχανικών. Η Συνεφορία Αρχείου Τίτων Δράμας έχει υπάρχει προκήρυξη για αρχαιολόγο μέχρι τις 21 Μαΐου και επίσης η Εφορία Αρχείου Τίτων Δράμας έχει ανοιχτή προκήρυξη για 3 άτομα που αφορούν από φοιτητούς γυμνασίου και τέχνες μέχρι τις 21 Μαΐου είναι ημερομηνία η καταληκτική. Πάμε στον ιδιωτικό τομέα να πούμε η εταιρεία Φημή Επιχειρήν στην Ξάνθη αναζητά σύμβουλο ανάπτυξη. Μέχρι τις 25 Μαΐου είναι αυτή η ανακοίνωση ανοιχτή. Ο μηχανολόγος μηχανικός στην Interplast, στην εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των πλαστικών, στην Κομοτηνή. Υπάλληλος καταστήματος στην εταιρεία The Mart στην Ξάνθη. Store Operation Manager στην Public στην Ορεστιάδα. Στην Boss Info Ελλάς SA, που είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και είναι στην Καβάλα, έχουμε ανοιχτές θέσεις IT System Engineer, Oracle DB Administrator, IT Junior System Engineer, Software Developer for Business Software Solutions και 3JD Edwards System Administration. Η BioAxis Healthcare SA στην Καβάλα αναζητά νοσηλευτή και επίσης η εταιρεία που ασχολείται με Logistics 3PL έχει ανοιχτή θέση στην Κομοτηνή για χειριστή περονοφόρου Clark. Επίσης η Thrace Plastics Pack, ο μέλος του ομίλου Πλαστικά Θράκης, αναζητά οικονομικό αναλυτή, Financial Analyst. Πάμε στη ΣΕΜΗ και σκοπικό φορέα. Η Άρσης έχει ανοιχτές θέσεις για Αλεξανδρούπολη, Διερμηνέα Ουρντού. Μέχρι τις 25 Μαΐου είναι ημερομηνία η καταληκτική. Πάμε στο Δημοκρίτιο. Το Δημοκρίτιο για έργο που υλοποιείται στην Κομοτηνή αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για επιστήμες ζωής. Μέχρι τις 3 Ιουνίου είναι η ημερομηνία καταληκτική. Και επίσης το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας για την Καβάλα έχει δύο άτομα ανοιχτά, έχει δύο άτομα που αναζητά, έχει προκήρυξη και αφορά επιστήμες μηχανικών μέχρι την 5η 26 Μαΐου είναι ανοιχτή αυτή η ανακοίνωση. Πάμε στην κατάρτιση. Να πούμε ότι η Αλουμπή έχει πρόγραμμα αμοιβόμενο κατάρτισης Extrude Your Career. Το αμοιβόμενο πρόγραμμα κατάρτισης αυτό δίνει την ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους μηχανικούς έως 29 ετών να απασχοληθούν για 10 μήνες με ωράριο πλήρους απασχόλησης στις βιομηχανικές καταστάσεις στην βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κλικής και να δουν στην πράξη τη δουλειά του μηχανικού.
Να πούμε ότι ο φορέας που ασχολείται με θέματα απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύει στην Πρατισλάβα της Σλοβακίας έχει πρόγραμμα παρκής άσκησης για το 2022-2023 που αφορά άτομα που έχουν τελειώσει πληροφορική, οικονομικές επιστήμες, νομική επιστήμη, κοινωνικές επιστήμες, τέχνες και διοίκηση. Μέχρι τις 23 Μαΐου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Επίσης υπάρχουν διάφορα έργα που υλοποιούνται κάτω από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με διάφορες χώρες και έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει ημερομηνία καταληκτική στο εθελοντικό πρόγραμμα στην Πορτογαλία και δύο προγράμματα στην Αυστρία που τον Ιούνιο του 2022 και Σεπτέμβριο του 2022 που έχουν καταληκτική ημερομηνία 29/5/2022. Να πούμε ότι αυτά τα προγράμματα καλύπτουν διαμονή, διατροφή, στέγαση, σύντηση, ασφάλεια και δίνουν ένα pocket money. Και όμως είναι εθελοντικά προγράμματα. Να πούμε τώρα, να περάσουμε στην εκπαίδευση, να πούμε ότι τα τμήματα οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών και πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας έχουν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Διοίκηση επιχειρήσεων, με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: Τραπεζική και ασφαλιστική διαχείριση, λογιστική διοίκηση υπηρεσιών. Μέχρι τις 20 Ιουνίου είναι ημερομηνία η καταληκτική. Και επίσης να πούμε ότι το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις λήψη αποφάσεων και σχεδιασμών πολιτικών υγείας και έρευνα και αξιολογήσεις καινοτομίας και πολιτικών υγείας. Είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και έχει ημερομηνία καταληκτική υποβολής για αυτούς που θέλουν να το παρακολουθήσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Να πούμε ότι το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στην Ελλάδα είναι 12 υποτροφίες, στο εξωτερικό είναι 20 υποτροφίες, στις επιστήμους κλάδους οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αναφιλικές σπουδές, διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση, οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον και αγροτική οικονομία. Μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι ημερομηνία καταληκτική. Επίσης, η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες για διάφορες για μεταπτυχιακά, διδακτορικά, μεταδοκτορικά έρευνα στην Ιταλία. Μέχρι τις 9 Ιουνίου είναι η ημερομηνία καταληκτική για αυτούς που θέλουν να πάνε στην Ιταλία και να κάνουν έρευνα. Πάμε τώρα στην ΕΛΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για το μήνα Μάρτιο. Ανακοίνωσε ότι η ανεργία κυμάνθηκε στο 12,2%. Επίσης η Ράτσατ, στο τελευταίο Work Monitor, ενημέρωσε ότι το 1 τρίτο των νέων ανεργά ενεργά την επόμενη επαγγελματική ευκαιρία. Στις 2 και στις 3 Ιουνίου στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί το Emirates Cabin Group. Θα έρθει η αεροπορική εταιρεία Emirates και θα για αεροσυνοδούς, για υπάλληλο, για προσωπικό στην καμπίνα των αεροπλάνων, θα πραγματοποιήσει μέρες καριέρας στην Αθήνα, όπως είπα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Υπαλλήλων Μετάλλου θα πραγματοποιήσει σε όλη την Ελλάδα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε 1.150 εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Τα σεμινάρια αφορούν στέλεχο διαχείρισης ποιότητας και τεχνικό, σύγχρονων παραγωγικών μονάδων, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογίες. Ξεκινήσαν οι αιτήσεις από 11 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν μέχρι τη συμπλήρωση των 1.150 ωφελουμένων. Το ωριαίο μίσθωμα για αυτά τα σεμινάρια είναι 5 ευρώ και μέχρι 450 ευρώ θα πάρει ο καθένας. Τώρα, να πούμε ότι περνώντας την επιχειρηματικότητα, το Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Εκτιμήσεων λέει ότι τον Απρίλιο υπάρχει έντονη υποχώρηση οικονομικού κλίματος. Στις 23 και στις 24 Μαΐου του 2002 στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συνέργειες πλαίσιο και αντικείμενα συνεργασίας μεταξύ των μονάδων μεταποίησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ένα στην Κομοτηνή θα γίνει σε αμφιθέατρο στην Πανεπιστημίου Πολυκομοτηνής και στην Αλεξανδρούπολη στο Γεωργείο Κρέκο Τελαστήρ, Εγνατία, αίθουσα Σαμοθράκη.
Πάμε στην καινοτομία να πούμε ότι η BASF διοργανώνει για δεύτερη χρονιά διαγωνισμό καινοτομίας BASF Innovation Hub 2022 με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ευθύνες εταιρείες startup καθώς και νέες και νέους αρνητές από 10 χώρες της κεντρικής κοινότητας Ευρώπης, υπερλαμβανομένης και της Ελλάδας. Φέτος το θέμα του διαγωνισμού εστιάζει στις λύσεις εκείνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πράσινης ατζέντας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνες μετακινήσεις και βιώσιμη γεωργία. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου μπορούν να κάνουν αίτηση. Και να πούμε επίσης, κλείνοντας, ότι θα πραγματοποιείται ο τρίτος διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, Olive Challenge 2022. Είναι διαγωνισμός αυτός, αποτελεί το πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας και τον ελαιοκομικό τομέα. Αυτός ο διαγωνισμός έχει να στηρίξει την καινοτομία στον ελαιοκομικό τομέα, να δείξει να προβάλλει τις δυνατότητές του, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του τομέα. Στο διαγωνισμό καλύπτουν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ομάδες, υποβάλλοντας καινοτόμες ιδέες τους σχετικά με το τομέα του ελαιόλαδου και της αλιάς σε όλες τις φάσεις παραγωγής διαδικασίας, εμπορίας και της προώθησής του. Μέχρι τις 18 Ιουλίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Για να κλείσουμε τη φράση ημέρας, η οικογένεια είναι η αρχή και το στέρημα κάθε πολιτισμού. Αυτό το είπε ο Λουκιανός Σαμοσατεύς, που έζησε μεταξύ 125-180 και ήταν ασύριος φιλόσοφος και συγγραφέας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά. Για συνδεθείτε, κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί.